Μάλιστα. Σκεφτήκατε να παραιτηθείτε μέσα σε όλο αυτό που γίνεται. Για το καλό της ΠΑΦΟΥ δηλαδή να παραιτηθείτε, αυτό λέμε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Είμαστε στηριχμένοι στις μάχες και στους πολέμους και θα τους δώσουμε μέχρι τέλους. Μάλιστα. Και αν κάποιοι ενοχλούνται επειδή κάνω έρθιμο από την ΠΑΦΟΥ για τις διεκδικήσεις της πόλης και της επαρχίας μου, τους λέω δεν μπορείτε να σταματήσετε. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να σταματήσετε. Tragic. Σου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκνά. Είμαι ο Αντούλης Νικολάου και σας καλησπέριζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα όλων των γλαστρών, Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρουκέτα, ο πρόεδρος μας, Ρουκέτα. Αλλάξαν τις βαλβίδες τους, άσαν τούτες, έγινε injection turbo, μιλούμε, θα παίζετε με τίποτε τώρα. Διπλή διόρθωση βαλβίδας έγινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο νοσοκομείο Όρος Σινά της Νέας Υόρκης. Ενώ οι γιατροί του ρύθμισαν και τις αρρυθμίες με τη χρήση λέιζερ. Ρε αγάπης, θα έρθει πίσω ο Νίκαρος μας, ρυθμισμένος, λαθιασμένος και η καρδούλα του θα χτυπάει ρολόι. Έτοιμος να κάνει αλλαγές όπως μας είπε πριν να φύγει. Ω αγάπη μου, έμαθα εγώ. Θα τα αλλάξει όλα στο προεδρικό, θα βγουν όλοι. Εκτός ο Λίο και ο Βίκτορας. Ο Βίκτορας γιατί? Αγάπη μου, είμαι στο νου. Μην είσαι κατοίκητο. Ο Βίκτορας θα παίρνει περίπατο τον Λίο. Α. Έπιαστο. Έπιατο. Μίγος, Μίγος, how are you? Μια χαρά, γιατρέ μου, μια χαρά είμαι. Με όλο το σεβασμό, είναι ανάγκη να κάνουμε την εγχείρηση. Απλά λέω να με ξημαρίζεσαι κι εσύ. Α, Νίκος, Νίκος. You know, great humoristas. You know what, που να αλλάξουμε την βαλβίδα, να γίνεις πιο turbo, you know. Γιατρέ, επειδή η ευκαιρία μια και είμαστε δαμέ, γίνεται να του αλλάξουμε το σιγοτάκι και τον πνεύμα, δηλαδή είμαι σίγουρος εδώ αλλημένα. Next time, next time. So, Νίκος, it's time for the χειρουργείο. Γιατρέ μου, αφού σου είπα ότι είμαι μια χαρά, έφτρισε ότι είμαι κοντράφαρο. Χάτε ρε Νίκος, περιμένω σε όλη την κουποτζή. Χάτε, χάτε, τσόπι τσόπ. Όχι, εμπά που θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν είσαι εσύ, είσαι ένα γιάννη. Όχι, να πεθάνω ρε παιδιά, να πονήσω. Όλα θα πάνε just fine, όλα να πάνε καλά. You know what, δεσμεύομαι Νίκος. Όχι, παιδιά, δεν τα ρασώ που θα. Εύχομαι καλώς να προχωρήσει και η μεταχειρητική κατάσταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να εξέλθει σύντομα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στην Κύπρο σιδερένιος, για να μπορούμε να του ασκούμε και κριτική πιο άνετα. Αυτό το λέω χαριτολογώντας. Νίκος! How are you, Νίκαρος? How are you? Μια χαρά, γιατρέ μου. Θωρείς πέρτικος σήμερα. You know what? Ήρθα με την Τζόλη και την Κέιτ. Hello, Mr. President. Hello, Mr. President. Hey, girls. Νίκο! Ναι, γιατρέ μου. Τι κάνεις κάτω από τα συντόνια? Τίποτε, γιατρέ μου. Θωρείς να κάνω τίποτε κάτω από τα συντόνια. Νίκος! Πίνεις? Όχι, γιατρέ μου, τίποτε, γιατρέ μου, δεν κάνω τίποτε. Νίκος, καπνίζεις? Όχι, γιατρέ μου, μα εγώ έτσι πράγμα, γιατρέ μου, για όνομα του Θεού. Νίκος,
τι κάνεις, Νίκος. Όλα τα πιο πάνω. I like your moment, moment. I like your moment, moment. You like your... Σιγά, προσεκτικά και μόλις βεβαιωθούμε ότι το σύστημα πλέον έχει σταθεροποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιο ακριβά. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το τι έχουν κάνει, δάνειο προς δάνειο. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς την Λαϊκή Τράπεζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και είμαι αισιόδοξη ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ρε μωρά, μα αντιλαμβάνεστε, ως τις 10 του Γενάρη θα κυβερνά την Κύπρο ο Γιαννάκης Ομήρου, ο Θεός να μας εισέπει και να μας εκλέπει. Ο Γιαννάκης Ομήρου, όπως ρητός καθορίζει το Σύνταγμα, θα αναπληρώνει ως προεδρεύον της δημοκρατίας μας, μέχρι ο κύριος πρόεδρος μας να επανέλθει πλήρως στα καθήκοντά του τις πρώτες μέρες του Γενάρη. Ο κύριος Ομήρου ανακοίνωσε ότι στο διάστημα αυτό θα κάνει κάποιες μικροαλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Η πρώτη του ενέργεια, Ντανιελούδα μου, από ό,τι έχω μάθει εκ των έσω, ήταν να καλέσει χθες τον Υπουργό Άμυνας. Μα το Φωκαίδη, γιατί. Ναι, ναι. Αγάπη μου, μα εμπογυρίτη του Λάκου. Εκήρυξε τον Μπαρπαρό σαν επιθύμη τον επισκέπτη. Εκάλεσε την εθνική φρουρά να βρίσκεται σε επιφυλακή. Όλα να βγουν οι λοκάκια στι 33 μοίρα και τα δρομών. Να καταλάβουν τον πενταδάχτυλο νωρά με. Μα δηλαδή, ώσπου να χτυπήσει ο πρόεδρο μα ένα επόμενο στην Κερίνια. Εντάξει, να δει, αγάπη μου. Ω την Κερίνια δεν ξέρω, αλλά ω το βαρόσι σίγουρα. Α, τέλεια. Είσαι έτσι πράγμα. Εκφράσατε μεν τη λύπη σας, αλλά φαίνεται ότι δεν τίθεται για να υποβάλει παρέτηση. Εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να το κάνει. Κάμετε υπομονή. Κάμετε υπομονή για τις... μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Θα προχωρήσετε σε αλλαγή της νομοθεσίας, κύριε Υπουργέ. Είπα προηγουμένως, κάμετε υπομονή. Λες για δήμαρχον ή και για δημοτικό συμβούλιο. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Πήρατε στο προσωπικό φόρο κυβότιο του Υπουργού που καλέσατε. Κύριε Υπουργέ. Ναι. Εδώ με ακόμα περιμένει. Πέ του κάνω χαλάουα. Εμπορώ. Εντάξει, πέ το αμέρασε. Πέρνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Υπουργέ μου, με ζητήσατε. Ευερκά, κάτι βρωμή, ναι. Ναι, Υπουργέ μου. Είσαι σίγουρος. Ναι, είμαι σίγουρος. Και ξέρεις να μπουν βρωμή. Τι. Εσού, βρωμή σας σημαργούμπα, ρε. Επειδή είσαι βουτσιμένος, που τα νύσια ως τα αυτιά μες τα... Μεν το πεις κύριε Υπουργέ μου. Κατάλαβε. Κατάλαβε, ως γεγονός Υπουργέ μου. Αφού κατάλαβες τα ουλά, άντε και ξέρεις να που πρέπει να κάνεις, έντε. Να πάω σπίτι, να βάω κορώνια. Να πάει σπίτι. Ότσα με. Άντε, να παραιτηθεί το έσω σου. Δεν παραιτούμε, Υπουργέ μου. Είμαι ο αξιότιμος δήμαρχος Πάφου. Τι όπου έχεις πει, ένες ο κάτι. Παραιτηθείς, παραιτηθείς, έως ταύριο προκυρήσω δημοτικές εκλογές. Κάμετε μου παξικόπημα. Κάμετε μου παξικόπημα. Αϊπούντα, δεν θα περάσει. Ρουβάς Μαρία, ελευθερία. Δεν παρέδιτε, Υπουργέ μου, πελοπάθητος. Περίμενε ως το δίληξε να δεις. Κύριε Υπουργέ, ο Βέργας εγκαλέσει τη μουσιογραφική διάσκεψη. Να παρέδιθει άλογος. Το πουλάκι μου. Αγαπητέ Παφιακέ Ραε, θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι μόλις υπέβαλα την παρέτησή μου από αξιότιμος δήμαρχος Πάφου. Είδες πως ελάλλουν, Μαρία. Ούτως ώστε να μπορέσω να επαναεκδικήσω τη θέση του Δημάρχου Πάφου στις επερχόμενες εκλογές. Θα του δω ακόμα είστε. Όχι, Υπουργέ. Ως Αγγέλ, σε κάποιο στάδιο αντιληφθήκαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Ότι κάτι βρωμούσε. Μουραντικό. Ε, δεν πώς είναι. Έννη, κούμπαρε. Έχω μια υποψία για τη γυναίκα μου, κούμπαρε.
Ότι με απατά. Όχι ρε, όχι ρε, οι άντροι ρε, οι άντροι μια χαρά και νέκαν η κοτσιρά να μαϊρέψει να πλύνει ασιερώσει απαρή τα μωρά σχολείο ρε, όχι ρε. Κι όμως ρε φίλε, έλεξε ρε όσοι λένε μέρες νιώθουν το πράγμα και αποφάσισα να την παρακολουθήσω. Κάτι. Και παρακολούθα την, να σου φύγεις έναν γένια ρε. Κάτι, μάθει έτσι πέμ. Εάν είναι εσύ που τα πέρσι μου άσχε σε παστούντες Περσιάνες. Άντε έχουν πάρει παρέτα με πέμουν να δούμε, είχαν κανένα νέο. Λοιπόν, παρακολούθησα τη γυναίκα μου. Εν έπια δουλειά νεχτές και έκατσε ρε στο παράθυρο Καραούλη και Θόρου. Κάποια φάση ρε φίλε, φγαίνει που το πάνιον μας ένας τύπος με την πετσέτα δημένη δαμέ. Στήθος ο άνθρωπος, γυμνασμένο, και είναι τσιβιζιά όλα. Η κοιλιακή του δε σκαλούθηκε όλα, έφτιανες πάνω, έτσι. Πόθηκια, τετρακεφάλους, χαφ, πλάτες, ώμους, τρικέφαλους, ζικέφαλους. Δεν μπορώ να σου πω ρε φίλε, φάτσα. Φωτομοντέλο είναι άνθρωπο ρε φίλε. Φωτομοντέλο απορώ γιατί είναι Κύπρο κόμμα και είναι πίσω στον Πόπ σε καμπά να κάνει φωτογραφίες. Η γενέκα μου έφτιανε μετά. Είχε επίσης δαμέ την πετσέτα δημένη. Τα βιζιά της κουμπάρε μου επίναν και έρχονταν όπως το γιογιό. Η σκεμπέ της σαν να τζέκατσε 18 χιλιάες νύχτες και έπινε μπύρες, μόνο μπύρες όμως. Έτσι σκεμπέ. Τρίσε ρε φίλε, παραπάνω από τις δικές σου. Ναι μου να σου πω ρε φίλε. Δε, η φάτσα της αθήμασε να λουσένει. Σιρότερη. Αντράπηκα ρε φίλε. Αντράπηκα. Αντράπηκα. Είχαμε την χαρά σήμερα να συζητήσουμε με την πρέσβυρα της Σλοβακίας τις εξελίξεις. Επαρετήθηκε ο Βέργας Δανιελούδα μου. Από ευτυχία. Από κατουρία. Διότι εκόντεψε του τσαχαμέ ο Ρίγκο Χάσικος, άρρωσε του και... Ρε, έκανε τα πάνω του. Ολόκληρον αποχετευτικών. Αλλά λαλήσου ο πονηργός ο Βεργουλίνος, ο Χριστόδουλου, έκαμε το καλό παιδί και στα Χριστούγεννα να ανοίξω να τρώει γαλοπούλα. Να κάνω κι εγώ το καλό παιδί και την καλή Βεργούλα και το Πάσχα να με στην Πάφο να τρώω βλαουνίτσα και πασκιά. Ξύπνος. Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής. Και όχι μόνο. Τον προφέσορα του συντάγματος. Για το έχω αποστηρίσει αγαπητοί μου, παρακαλώ. Το ζωντανό δικαστήριο κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Σας παρακαλώ πάλι μη με διακόπτε. Με συγχωρείτε. Κύριε Μαρκίδη, ακριβώς δίπλα από το σπίτι του Δημάρχου Πάφου, κυρίου Σάβα Βέργα, υπάρχει αντί για χώρος πρασίνου ένα γήπεδο τέννις. Τι λέει γι' αυτό ο νόμος? Σύμφωνα με τον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1972 περί χώρων πρασίνου και συγκεκριμένα, παράγραφος 7, εδάφιο 5, σελίδα 3 και μέχρι την 7η τελεία να φέρει ρητά ότι οποιονδήποτε τεμάχιο γης, όπως περιβάλλει, χωράφει νοικόπεδο, έχει πράσινο χρώμα, τότε αυτό θεωρείται χώρος πρασίνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γήπεδο τέννις του κυρίου Βέργα είναι πράσινο. Άρα είναι χώρος πρασίνου, ξεκάθαρο αγαπητοί μου. Δηλαδή κύριε Μαρκίδη, μας λέτε ότι επειδή το γήπεδο τέννις έχει πράσινο χρώμα, θεωρείται χώρος πρασίνου και άρα δεν είναι παράνομο. Σας παρακαλώ πολύ μην με διακόπτετε. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω εγώ αγαπητοί μου, το λέει ο νόμος. Εφόσον το γήπεδο είναι πράσινο, τότε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου είναι χώρος πρασίνου. Δεν έχει σημασία αν έχει δείκτη στη μέση ή αν εκεί ο κύριος Βέργας έπαιζε τένις ή δεν ξέρω και εγώ τι έπαιζε με το ρουπάι την κυρία Σολομανίδη. Μα αφού είναι γήπεδο κύριε Μαρκίδη. Μα σας παρακαλώ επαναλαμβάνω μην με διακόπτετε. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Αν είναι πράσινο είναι χώρος πράσινο. Αν είναι κίτρινο θα είδα... Χώρος κυτρίνου. I rest my case όλα.
Καλή ώρα. Ευχαριστώ με έξω από τα ρίχνια. Πίσω στην αλήθεια και είναι ο κύριος Μιλτίδης. Ο οποίος λέει, λέει, κάθε σπίτι και αποχετευτικό. Κάθε αποχετευτικό και εμείς. Είναι από μια ρύση του Βάσου Λυσαρίδη, κάθε σπίτι και κάθε. Λοιπόν, η οποία έχει αναπαραχθεί με διάφορες εκδοχές. Ιδιαίτερα από τις πατάτες τις αντιναχτές. Πατάτες αντιναχτές. Όλη η ζωή μας. Λοιπόν, πάμε. Μα με στούν τον τόπο είμαστε τέλεια χτινά όλα. Να μην καταλαβαίνουν τούτη γάδαρη που πάρκει. Όχι. Μάστιγα έχει καταντήσει το πάρκι σε θέση αναπήρωση σύμφωνα με διάσκεψη που έδωσε η Ένωση Παραπληγικών Κύπρου. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, από τις 3.000 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση μέσα στο 2014, οι 700 αφορούσαν στάθμευση σε θέσεις παραπληγικών. Μα είσαστε τέλεια γάδαρη. Μα τι σου φταίξαν τώρα τα γαϊδουράκια, είδες ποτέ κανένα γαϊδουράκι να παρακάρει σε θέσεις παραπληκτικό. Έχεις δίκιο. Όμως δεν είναι ενούδα μου να σου πω κάτι. Εν τέλει καρακιός ζεις, α, η απαγονή του Homo sapiens. Ρε, παρκάρετε που φτάσετε, εσέβεστε το θέση των παραπληκτικών. Παρκούνται να περπατήσουν 5 μέτρα. Ακριβώς. Καλό λοιπόν σαν Θούλης Νικολάου των αρχηγών της αστυνομίας να μην τους ξαναβάλει πρόστιμο. Απλώς άμα ξαναπαρκάρουν σε θέση παραπληκτικού να τους παίρνει στο γάσι πίνα βακού 10 γυρούς να πήξει βάκλα τους. Έτσι. Τα χτινά. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή. Πρόεδρε, μου επιτρέπεις με όλον τον σεβασμό όποια πέτρα και να σηκώσεις στην Πάφο φρωμάχτηκιόν. Καλά, πρόεδρε. Να πιστέψω ότι εσένα εσου έδωσε ο βρώμος. Γίνεται Πάφητος άνθρωπος. Να μην ξέρεις τι έγινε του στην Πάφο. Μα εγώ δεν είμαι από την Πάφο, εγώ είμαι από την Αργάκα. Πρόεδρε, δεν πάει άλλο. Σίγουρα υπάρχει μια σοβαρότατη κρίση θεσμών και αξιών στο κράτος. Μα εσύ πιστεύεις, αγαπημένη μου, ακόμα ότι υπάρχουν μες στον τόπο θεσμοί και αξίες. Έτσι μεταξύ μας, ρε παιδιά, δεν υπάρχει πλέον κράτος, αφιβάλλω αν υπάρχει. Και θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα ξεκινά από πάρα πολύ παλιά. Ναι, πρόεδρε μου, πιάσαμε πάτον, πιστεύω ότι βρισκόμαστε μέσα στο βούρκο, ναι. Μέσα στα σκατά, πετωμένα. Μέσα στα σκατά, πρόεδρε, συμφωνούμε πολύ. Και όπως σας είπα και πριν, το πρόβλημα ξεκινά από πάρα πολύ παλιά, μάνα μου. Ναι, πρόεδρε μου, αλλά δεν καταλάβεις ότι πάμε από τα σκατά στα κότσιρα. Βρίζουν μας, πρόεδρε. Ναι, ρε παιδιά, αλλά τα προβλήματα, όπως είπα και πιο πριν, ξεκινούν από παλιά, μα καταλαβαίνετε. Και πότε ξεκινούν, πρόεδρε μου. Από τους Εγγλέζους το 60. Τους Εγγλέζους, ε. Ακριβώς. Μόλις επίαμε από τους Εγγλέζους, εξεκινήσαν τα προβλήματα. Καλά, η British Airways, επειδή δεν είναι υπό τον κρατικό έλεγχο, δεν εξυπηρετεί τη Μεγάλη Βρετανία. Η Αύστριεν, που είναι ο αυστριακός κρατικός αερομεταφορέας. Ο δεσμό της άρνησης του Δημάρχου Πάφου να παραιτηθεί και της αδυναμίας που υπάρχει για πάυση του ετοιμάζεται να λύσει ο Υπουργός Εσωτερικών Σοκράτης Χάσικος. Σε αποκλειστικές δηλώσεις του Στορίκ έκανε λόγο για ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα εντός των επόμενων ημερών που θα σπάσουν, όπως είπε, τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις τέτοιες που να απεγκλωβίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω σύντομα να οδηγηθούμε στις εκλογές. Ακούτε ποδά ειδήσει. Στον ποδοσφαιρικό αγώνα από Ελ Ομόνια που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής της Ομόνιας Μίκαλ Ποτέ δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από παδούς του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι έκαναν τις μαϊμούδες στην κερκίδα. Εμείς τώρα, οι κατάλευκοι, οι κατάξαρτοι Ευρωπαίοι, γίναμε ρατσιστές. Ο διαιτητής του αγώνα Δημήτρης Μασάς τιμώρησε τον Αφρικανό ποδοσφαιριστή με κίτρινη κάρτα. Στην Κύπρο όμως η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Πέσε το κερασάκι. Ο διαιτητής του αγώνα Δημήτρης Μασάς στο φύλλο αγώνα δεν έγραψε τίποτα για τη ρατσιστική επίθεση στον ποδοσφαιριστή. Με μασέσαι.
Κατάλαβες. Δαμέο από Έλλη, Ομόνια, ο σύνδεσμος των ποδοσφαιριστών, ο απλός κόσμος καταδίκασε αυτήν την ρατσιστική επίθεση και ο κύριος Μασά δεν είδε τίποτε. Γιατί, κύριε Μασά, α? Θέλετε, Ντανιέλ, είδαμε ότι κάποιοι στις κερκίδες κάνουν τις μαϊμούνες και κάποιοι στο γήπεδο κάνουν τις πάπκες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εμείς είμαστε ναι. Είμαι ο Αγίας και έχω μια κόκκινο ωραίο με ψηλότερη τηλεέαση. Παίζω μόνιμα πόλα σε λαζολέτα καλίες, η χωλιά του Χούρπου. Καλεσμένο μας όπως κάθε μολάνο φάκτορας της Τρογγυλίσσιας, ο μέσιος στοιχήματος, ο αγαπητός κύριος 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 του Αχινόπιτας. Και τα Αχινόπιτα άντια έχουν στάρτερ, νομίζει έχει τίποτε. Ευλαγκοκιά, έχεις ένα χέμα. Χέσαι να ούμε. Ποιον έμπουταν το highlighter της αγωνιστικής. Η νίκη του από έλπα στην Ομόνη. Μπράβο ρε, εξέγγεις και επιτυχία ρε παρέα. Άντε ρε, άντε. Ρε. Είδε μόνη, σαν τη σύντηση σου που ξέρεις καλύτερα. Ρε. Το χέμα της αγωνιστικής σαν επιχείκη ρε. Ναι, είναι αλήθεια. Πάμε να δούμε τώρα για λεπτό να συνεχώ. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο των πηχήκων Κύπρου να μας μιλήσει για το χέμα. Ο λόγος από την Κερκέντα από ελ. Παρέα, τίποτε. Εσείς τους υπάρχουν τους πάνω ρε σου. Μα είναι αυκό πάνω σαν τα κόσο. Εσύ ρε τώρα. Ναι, πέμαν να με κύριε πηχήκε. Πώς σχολιάζεις τον αγώνα. Μα σύγκαν πάνω στις σκελετών του ποηλάτου. Το παιχνίδι ρε λες, είναι το ίδιες. Κατά όλο. Άκουσαν τους το είπε τον ούλο και ο πετεγίνος δεν άκουσαν τίποτα. Γιατί λαλείς, α? Γιατί δεν άκουσαν τίποτα ρε λαλείς σου. Ρε, μα χάες χαλάζεις που σκολάνε που τα αγγλικά. Χούξεις, χάτε, έχεις που δαμε. Έτσι να μας πει ρε, άντε, χείε που δάμε, άρε, κοινό, χείε. Έλα, τέστορ, τι τέστορ, τέστορ, τέσπου, τέσπου. Γεια σας αγόρια. Γεια. Μπράβο, βλέπω γίνατε τρεις. Εσείς το πάνω ρε λαλί σου, μα είναι αυκό πάσαν τα κόσο, το τραχύλα ναι. Λάρω τίποτα. Πατάτες αντιναχτές λαλό σου. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έχει μεταβεί στη Νέα Νιόρκη για να αλλάξει την βαλβίδα του, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι χαλασμένη. Τότε ήταν χαλασμένη η προεδρική βαλβίδα, ήταν κάτι το οποίο εμείς φυσικά αντιληφθήκαμε εδώ και καιρό. Προειδοποιήσαμε τον πρόεδρο, του είπαμε πρόεδρε, μα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πας καλά. Ίσως να είναι χαλασμένη η προεδρική βαλβίδα ο κύριος λόγος που ο πρόεδρος Αναστασιάδης τα έκανε θάλασσα στο φυσικό αέριο, στο κυπριακό πρόβλημα, στην κυπριακή οικονομία, στην κυπριακή διαιτησία. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φορήστε τις ζώνες σας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από σήμερα και για ένα μήνα αναλαμβάνω την προεδρία του κυπριακού σκάφους όλα. Θα χαράξουμε πάρα αυτά μια νέα εθνική στρατηγική στο κυπριακό. Θα καταγγείλουμε με δελιγμία στην τουρκική επεκτατική πολιτική. Θα αγοράσουμε σε καλές τιμές υποβρύχια και τορπιλάκα τους για την κυπριακή ΑΟΣ. Θα κάνουμε ό,τι προλάβουμε για να καταστήσουμε την Κύπρο έναν απόρθητο γκάστρο. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φορέστε τα κράνη σας όλα. Αναλαμβάνω εγώ τα ίδια. Αγαπητοί μου φίλοι, αν και το πρώτο ημίχρονο έληξε, κάνετε ένα διαλυματάκι και επανέρθετε ντριμύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου!
πρόσφατα ο γιατρός είπε στην κόρη μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, ότι η χοληστερίνη του είναι αυξημένη. Από τότε, Μπεσέλ Proactive. Μείωσε τη χοληστερίνη της κόρης μου κατά 10%. Της γυναίκας μου, κατά 7%. Σε 3 εβδομάδες. Και συμφωνεί και ο γιατρός του. Μπεσέλ Proactive. Κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χοληστερίνη έως 10%. Μειώνει αποτελεσματικά τη χοληστερίνη των αγαπημένων σας. Μπεσέλ Proactive. Νούμερο 1 επιλογή παγκοσμίως. Άου, τα καθαρά σκεδίδι λάμπουν, σαν να είναι γυαλισμένα. Χάρη στο νέο μου αστέρι. Ανακαλύψτε τις νέες Soma Gel Caps. Οι πρώτες καψούλες Soma εξ ολοκλήρου σε μορφή gel. Διαλύονται αμέσως και απομακρύνουν αποτελεσματικά τη βρωμιά, χαρίζοντας στα πιάτα σας εκθαμβωτική λάμψη Soma. Τόσο εύκολα. Νέες Soma Gel Caps. Καθαριότητα που λάμπει. Το κλασικό δίλημα. Τι να κάνεις με τα χρήματά σου? Να τα βάλεις στην τράπεζα. Να σου αποδίδουν τόκους. Λέει η λογική. Να τα χαίρεσαι. Να πηγαίνεις και κανένα ταξιδάκι. Λέει το συναίσθημα. Άρα και μπορείς να ικανοποιήσεις και τα δύο ταυτόχρονα. Τώρα ναι, με την Αλφα προθεσμιακή με μίλια. Για πρώτη φορά μια προθεσμιακή κατάθεση με διπλό όφελος και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Και χιλιάδες μίλια για ταξίδια με την Aegean Visa για να μην υπάρχει δίλημα. Alpha Bank. Μία τράπεζα, όλες οι επιλογές. Η MTN κάνει και φέτος το θαύμα της, γιατί σου δίνει 600 ευρώ συνολική έκπτωση για να πάρεις και το LG G3 ή το Samsung Galaxy S5 χωρίς cent αρχικά και το Prestigio Multipad Color δώρο και χαμηλότερο μηνιαίο πάγιο. Μετάφερε τώρα τον αριθμό σου σε MTN Smart Unlimited. Και τούτα τα Χριστούγεννα εν MTN! Να βρίσκεις τις σωστές πάνες από μία φωτογραφία. Έξυπνο. Να τις πληρώνεις με τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών Mastercard. Πρακτικό. Να μαθαίνεις πώς να είσαι ο τέλειος μπαμπάς. Αξία ανεκτίμητη. Νέα τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών από τη Mastercard. Χρησιμοποιήστε την σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με το ειδικό σήμα. Ή μπέργκερ, θα περίμενες ποτέ και τα δύο? Από την Pizza Hut όλα να τα περιμένεις. Νέα Crown Cheeseburger Pizza. 12 λαχταριστά mini cheeseburgers ψημένα στην κρούστα και ένας μπέργκερ συνδυασμός υλικών που θα τρελάνει. Crown Cheeseburger Pizza από την Pizza Hut. Παραδέξου το, δεν την περίμενες. Δοκίμασε την τώρα σε προσφορά. 2 large, μόνο 19. Μήπως έχεις ραντεβού με την τύχη σου? Jackpot στο Joker. Αυτή την Κυριακή 4.300.000 ευρώ. Joker από την ΟΠΑΠ Κύπρου. Απόψε τα γουρούνια. Η Silver Spotlight παρουσιάζει το πρωτότυπο musical των Άλεξ Παναγή, Κατερίνας Χριστοφίδου, Σταύρου Σταύρου και Έγλη Σπυριδάκη. Γουρουνιάσματα 3. Το μεγάλο των ζώων σχολείο. Επίσημη πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Σας περιμένουμε να γουρουνιάσουμε μαζί. Μέγας χορηγός, Τράπεζα Πειραιός. Να τα πούμε. Δωρεάν εγκατάσταση Cita Net και Cita Vision μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι πολλά τα καλά. Χρόνια πολλά. Cita. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Κάποια πράγματα είναι φτιαγμένα για να είναι μαζί. Λάκτα και Όρεο. Η πιο αγαπημένη σοκολάτα μαζί με το διασημότερο μπισκότο του κόσμου. Λάκτα Όρεο. Γιατί υπάρχει αγάπη. Μεγάλωσα σε ένα χαρούμενο σπίτι, γεμάτο με αγαπημένες μυρωδιές. Αυτό θα ήθελα σήμερα για τα δικά μου παιδιά. Νέο στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζα Κύπρου με επιτόκιο από 4,35% χωρίς αρχικά έξοδα και επιβράβευση στη συνέπεια αποπληρωμής.
Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Φέτος στις γιορτές, ας κεράσουμε κάτι διαφορετικό. Εύγα του ταψιού κεράσματα. Λαχταριστό σιροπιαστό κανταΐφι ή μελωμένο ασάμαλι με απολαυστικό παγωτό βανίλια. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα πιο γλυκά κεράσματα είναι Εύγα. Χόλς, πάρε ανάσα! Κάθε μέρα ανοίγει μπροστά μας μια καινούρια αρχή. Μια καινούρια αρχή. Με νέες πόρτες που αφήνουν πίσω αυτές που έκλεισαν. Και εσύ, με χαμόγελο, καλωσορίζεις τις νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες. Κάνοντας πάντα ένα βήμα, μια κίνηση μπροστά. Γιατί έχουμε μάθει να ξεκινάμε και να προχωράμε μαζί. Μαζί. Να μοιραζόμαστε χαρές. Χαρές. Μεγάλα σχέδια και τους καρπούς τους. Έχουμε μάθει να μην αφήνουμε τις στιγμές να φεύγουν και να γινόμαστε ένα. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Ένα με σένα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λογαριασμοί με διακίνηση εκατομμυρίων για Βέργα και Μαλεκίδη. Συνελήφθηκε η σύζυγος του Βέργα μετά την κατάθεση Δρακόπουλου. Ξεπέρασε τις προσδοκίες των γιατρών η πορεία της υγείας του Προέδρου Αναστασιάδη. Φταίει το σύστημα για το αλαλούμ με το συμβόλαιο Γιορκάτζη, λέει στην Επιτροπή Θεσμών ο Μακάριος Δρουσιώτης. Τραγωδία. Κοριτσάκι γεννήθηκε νεκρό σε πρόωρο τοκετό καθοδόν για το νοσοκομείο της Πάφου. Δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της εγκυμονούσας με ασθενοφόρο. Απόψε στις 8. Πατάτε σαν την ακέδαλο σου! Και τελειώνουμε την εκπομπούλα μας με έναν πολύ γνωστό σε όλους μας θέμα. Ενώ η τιμή της πεζίνης διεθνώς μειώθηκε κατά 36 δολάρια, στην Κύπρο μειώθηκε μόνο 9 cents. Μα γιατί? Διότι περιμένουμε το πλοίο με το φτηνό πετρέλαιο να έρθει. Ακόμα να έρθει. Τη διόρυγαν του Σουέτ, ξέρεις τι? Ξέρω τι. Εκοράτσιους εν τζαμέ. Καληνύχτα! Καληνύχτα! Φιλιά στους χειμερινούς κολλητητές της Πάφου! Γεια! Άντε, εγώ στο μεγάλο μικρό μας! Άντε ρε, Ατσούλη πάλι! Γελάς μου πάντα! Λιουκόλ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Τρέλα, ακούτε πολλά που έχουν πάντα λεφτά μου. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα φυσιά της ήταν όπως τα γιογιό. Επίρναν τζερκούντα. Η σκεμπέτη σαν να ζεμποντώ. Να μου να σου πω βαρέλα που γυρίζει παίρνει πυλό. Τα πόθια της τρίσες. Ποτούν την κυθαρίτητα. Κόλλη, όπως το διάβλο του αεροδρομίου, ρε κούμπαρε. Τα βιζάτη, ρε φίλε, όπως τα γιογιό, επίεναν και έρχονταν έτσι σκεμπέτης, σαν το τρελαζί που κάτσαν και πιο κάσες πύρες. Εσύ που τα πέρσι που πας σε παστούν τις Περσιάνες. Περσιάνες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας εδώ από το εκλογικό γραφείο του κυρίου Βέργα, όπου πριν από λίγο είχαμε χαρές και πανηγύρια Νικήτα και Χρήσανθε. Όλοι έγιναν μία αγκαλιά. Μπορείτε να αντιληφθείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Πριν από λίγο ξεκαθάρισε για το επιτελείο εδώ ποιος ακριβώς είναι ο νικητής. Ακούσαμε τον κύριο Βέργα, είναι δακρυσμένος γιατί μεταφέρω επιλέξει το τι έχει πει. Αυτά που πέρασε μεγάλος νικητής της Πάπου μετά του λοιπόν, είναι... Είχαμε Νικήτα και Χρήσανθε και όλοι αντιλαμβάνεσαι. Πατάτε σαν την ακέδαλο σου!